από τα ονόματα που όταν ξεκίνησα εγώ στην τηλεόραση με σουρανούσαν και με είχε στηρίξει πάρα πολλές φορές και το εκτιμώ φάνταστα. Και ξαφνικά σηκώνομαι μια ωραία πρωί και διαβάζω την εφημερίδα Εσπρέσο, η οποία έλεγε εξαφανίστηκε σε όλα αυτά τα χρόνια από το τραγούδι για ένα περίεργο τηλεφώνημα που δέχτηκε απειλητικό. Και λέω πώς είναι δυνατόν. Πώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, Μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση και λέω θέλω να τον δω από κοντά τον Γιάννη, να τα πούμε. Να μου πει πού είναι όλα αυτά τα χρόνια, τι έγινε. Πώς και ενώ είχες αρχίσει και έκανες μια καριέρα για την οποία έχεις δουλέψει και εσύ πολλά χρόνια, πάρα ξαφνικά πολλά χρόνια. Σε χάσαμε πάλι. Τι έγινε ρε Γιάννη. Δυστυχώς η νύχτα έχει άγραφους νόμους οι οποίοι δεν μπορείς διαφορετικά να κάνεις. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς ούτε να μιλήσεις γενικά σε κανέναν, ούτε μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Όταν γίνει κάτι σαν γι' αυτό που συνέβη σε μένα, πρέπει να το κρατήσεις μέσα σου. Δηλαδή, η δική σου άνθρωπος, ο νέος κύκλος δεν μπορεί να ξέρει κανένας τίποτα, γιατί εκεί μπορεί να κινδυνεύσουν και εκείνοι. Θέλω λιγάκι να μου περιγράψεις τι ακριβώς έχει γίνει, για να μπορώ και εγώ να σου κάνω πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ένας από τους λόγους που βρίσκομαι εδώ είναι για να πω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που με έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τους αγαπώ ιδιαιτέρως και μου έχουν δώσει πολύ μεγάλη αγάπη και οφείλω να τους πω τι συνέβη, γιατί όλοι αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο με ρωτάνε όλοι. Πού είσαι, γιατί εξαφανίστηκες, τι συμβαίνει, γιατί δεν είσαι εκεί που πρέπει να είσαι, γιατί αυτό το γιατί με άρχουν ακόμα περισσότερο εμένα και δεν μπορούσα να το διαχειριστώ όλο αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω, λέω, θα βγω τώρα έξω, θα πάρω ένα σκαρδό την Λεωνίδα, θα μου πει πού είσαι, ρε Γιάννη, γιατί δεν τραγουδάς, γιατί δεν εμφανίζεις, γιατί δεν είσαι εκεί που σε είχαμε δει, γιατί τι συμβαίνει. Ξέδωσες μια συνέντευξη, είπες κάποια πράγματα. Είπα κάποια πράγματα. Και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτά. Ναι, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Όταν εγώ έκανα μια πολύ μεγάλη επιτυχία, το γλώσσα επικοινωνία. Πεζόταν παντού, γινόταν πανικό, έτσι. Θυμήσε μου ποιο έτος ήταν αυτό. Το τέλος του 8, αρχές του 9. Τότε εγώ είχα πάρα πολλές προτάσεις γιατί το τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο Χριστόδουλος Σιγάνας με τον Βαλεντίνο. Γινόταν πανικός, ήταν hit top το τραγούδι. Και χτύπησε το τηλέφωνο. Δεν μπορώ να αποκαλύψω ποιος ήταν ο άνθρωπος αυτός που χτύπησε το τηλέφωνο για αιωνίωτους λόγους, καταλαβαίνετε. Και μου λέει: αφού δεν θα έρθεις εδώ, δεν θα πας πουθενά. Γιατί αν θα πας πουθενά, θα το πληρώσεις πολύ ακριβά. Και ξέρεις ότι εγώ δεν παίζω. Διάλεξε και πάρε. Κλείνω το τηλέφωνο. Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα μέχρι να μπορέσω να προλάβω να συνειδητοποιήσω το τι συνέβη και το τι έγινε. Έχασα τη γη κατά τα πόδια μου, άσπησα ολόκληρο. Δεν ήξερα τι να κάνω, τι απόφαση να πάρω, τι να κάνω. Ποιο να συμβουλευτώ, ποιο να ρωτήσω, τι μου ποτάδε αυτό μπορεί να το πει. Εμένα το μυαλό μου πάει σε επιχειρηματία. Καμία σχέση. Ποιο μπορεί να σε πάρει ένα τηλέφωνο, όχι εσένα, τον οποιοδήποτε. Έναν άνθρωπο που κάνει μια καριέρα, έτσι. Ναι. Να τον πάρει ένα τηλέφωνο και να του πει: κοίταξε να δει κάτι. Αν δεν εξαφανιστείς από την Αθήνα, κινδυνεύει η ζωή σου. Αν όμως δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός που σου παίρνει τηλέφωνο και ξέρεις μέχρι πού είναι ικανός να φτάσει, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι εκεί πλέον δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Άρα τρομοκρατήθηκες. Ακριβώς. Άρα έχει τη δύναμη να σε τρομοκρατήσει. Εσύ ωστόσο όμως. Για αυτούς όλους εμείς δεν είμαστε τίποτα. Η ανθρώπινη ζωή δεν αξίζει τίποτα για αυτούς. Δεν μπορώ όμως να πιστέψω ότι δεν υπάρχει και προστασία. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν μπορούσες να πας σε ένα τμήμα. Δεν ξέρω τι τμήμα εκβιαστών. Στην ασφάλεια, εν πάση περιπτώσει. Ήθελε πολύ. Για να το κάνεις αυτό το πράγμα, θα έπρεπε να μπλέξεις και άλλους ανθρώπους και να γίνουν πράγματα πολύ χρονοβόρα τα οποία εγώ.